Και οι οδοκαθαριστές είναι η αλήθεια ότι δεν επαρκούν και στο πεδίο αυτό έχουμε έλλειψη σε προσωπικό. Είναι πράγματι έτσι. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα του Δήμου που είναι, δεν λειτουργούν και είναι ασημάντρα, υπήρχε και θέμα με τη βενζίνη. Κοιτάξτε, εκεί υπήρχε ένα ζήτημα με τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων, τα οποία έμειναν ακινητοποιημένα από την αδυναμία να προμηθευτούμε τα ανταλλακτικά. Είμαστε σε μια διαδικασία απεμπλοκής και βέβαια το γεγονός ότι τα υπόλοιπα αυτοκίνητα υπερχρησιμοποιούνταν και κατά συνέπεια εμφάνισαν και μεγαλύτερες καταναλώσεις είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται λίγο περισσότερο κατανοητό, θεωρώ, από όλους. Δηλαδή, φοβάμαι ότι καμιά φορά και η πολύ γραφειοκρατική αντιμετώπιση του ελέγχου αυτών των ζητημάτων μας οδηγεί σε μεγαλύτερες εμπλοκές. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε περισσότερα απορριμματοφόρα στους δρόμους για να γίνεται όπως πρέπει η δουλειά. Κύριε Ταογκώδη, Σάββας μας είπε ότι στέκεστε στο πλευρό του εργαζομένου. Κοιτάξτε, στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή για να επιτελείται το έργο της καθαριότητας. Από αυτή την άποψη ισχύει αυτό το οποίο ακούσατε. Για τα ογκώδη αντικείμενα που είναι σε διάφορα σημεία της πόλης, υπάρχει ένας αλλοσχεδιασμός, δηλαδή να... Για τα ογκώδη αντικείμενα, ο βασικός σχεδιασμός είναι τα πράσινα σημεία. Τα πράσινα σημεία έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε 2 πράσινα σημεία, για λόγους τους οποίους κατανοώ και που έχουν να κάνουν και με αδειοδοτήσεις και με την εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία που έχει το κάθε τι στην Ελλάδα για να γίνει. Ας μην γελιόμαστε. Για να κάνουμε και το παραμικρό στην Ελλάδα, πρέπει να περάσουμε από γραφειοκρατικούς δεδάλους, οι οποίοι είναι τελείως αποθαρρυντικοί. Και από αυτή την άποψη δεν θέλω να ρίξω επιπόλαια το φταίξιμο για τις καθυστερήσεις. Αλλά είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουμε 2 πράσινα σημεία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα. Όμως αυτό πρέπει να απεμπλακεί, πρέπει να μπει σε προτεραιότητα, να έχουμε τα πράσινα σημεία και από εκεί και πέρα και να έχουμε και έναν σχεδιασμό ενδιάμεσο, αν θέλετε, για την αποκομιδή των ογκωδών. Από την άλλη πλευρά και οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν, ωστόσο, ότι δεν είναι δυνατόν να αποθέτηθενται οπουδήποτε μπάζα, έπιπλα και άλλα ογκώδη. Ενώ είναι δυνατή η συνεννόηση με την υπηρεσία, η τηλεφωνική συνεννόηση με την οποία αυτά θα απομακρύνονται. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Θα ανακοινωθούν σύντομα αυτά τα 2 πράσινα σημεία που μας είπατε? Αυτά τα δύο πράσινα σημεία είναι χωροθετημένα. Το ένα είναι στο Μαύρο Σπήλιο και το άλλο είναι στην Παραλιακή Λεωφόρο. Είναι 2 σημεία υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι χωροθετημένα ή προς χωροθέτηση. Το ζήτημα είναι να γίνουν αυτά. Έτσι. Είναι να γίνουν, όπως επίσης να γίνει και το κέντρο επαναχρησιμοποίησης των υλικών, το οποίο μάλιστα αυτό θα είναι στην Παραλιακή Λεωφόρο. Έτσι. Αυτό δηλαδή που σας ανέφερα ως πράσινο σημείο, στην πραγματικότητα θα είναι για την επαναχρησιμοποίηση, που είναι κάτι που πρέπει να βάλουμε στην κουλτούρα μας. Δηλαδή, όταν μιλάμε και για κυκλική οικονομία, γιατί μιλάμε? Μιλάμε για κάτι το οποίο παράγεται, χρησιμοποιείται και καταναλώνεται και μεταμορφώνεται μετά σε κάτι το οποίο είναι για να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αυτή είναι η κυκλική οικονομία. Αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε και πρέπει να τα επιτύχουμε όλα. Δηλαδή, τη βασική καθαριότητα πρέπει να την επιτύχουμε, πρέπει. Δρόμους καθαρούς πρέπει να έχουμε. Αλλά και αυτό, την σωστή ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, δεν πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Το πρώτο δικαστήριο με την αρχή του χρόνου είναι την Τετάρτη στη Νεάπολη για 18 εργαζόμενους μάχημους της υπηρεσίας καθαριότητας. Εποχική δηλαδή. Εποχική. Εάν θα παραμείνουν ή όχι. Ναι. Εμείς τη μάχη μας θα τη δώσουμε. Είναι θετική η αρχή, θετική η δημοτική αρχή. Όμως εγώ μαθαίνω να μιλάω μετά το δικαστήριο. Πιο πολύ, τόσο καλύτερο για το δημότη. Δηλαδή, εάν εμένα μου φέρναν και 200, θα ήμουν ακόμα πιο ευχαριστημένος. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή ενημερώνεται, η καινούργια Δημοτική Αρχή έχει όρεξη, είναι δίπλα μας από την πρώτη μέρα, από την πρώτη πρώτου είναι δίπλα μας, ενημερώνεται, εμείς έχουμε την πείρα, έχουμε την ενημέρωση να πούμε ακριβώς τι θέμε για το Ηράκλειο.
αυτοί εδώ καθαριστές είναι πιο πολύ βαρύτητα στο κέντρο ή περιφερειακά στη γειτονιά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Γιατί και στη γειτονιά δεν βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν κοιτάμε μόνο το κέντρο, οι εδωκαθαριστές είναι παντού. Από το κέντρο ξεκινάνε που έχει πιο πολύ κόσμο, αλλά οι εδωκαθαριστές είναι παντού. Ξεκινάνε από τον Καρτερό και τελειώνει στο Καρκαδιώτησα. Για μας όλο το Ηράκλειο είναι ένα.